πλησιάζοντας σε μια τόσο μεγάλη πόλη όπως είναι το Λονδίνο, το ανθρώπινο αποτύπωμα δεν κρύβεται. Καλλιέργειες, δρόμοι, πάρκα και πολλά, μα πάρα πολλά κτίρια κυριαρχούν στην εικόνα. Ένα ξεκάθαρα πειραγμένο ανθρωπογενές περιβάλλον. Ιδανικό μέρος για να αναζητήσεις ξενικά είδη που μεταφέρουν οι άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως είναι οι Μπουτλέιες, από την Άπο Ανατολή, που αυθονούν δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η προέλευση αυτών των φυτών είναι αδιάφορη. Δεν συμβαίνει το ίδιο με ένα άλλο εξωτικό είδος από την Ασία, που διχάζει ίσως όσο κανένα άλλο. Τι δουλειά έχουν οι παπαγάλοι στο Λονδίνο? Κάποιοι δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους. Θα διώξουν τα ντόπια είδη? Θα κάνουν ζημιές? Την ίδια ώρα, άλλοι άνθρωποι τους αντιμετωπίζουν με θαυμασμό και συμπάθεια. Έχουν γίνει και ένα τουριστικό αξιοθέατο του Λονδίνου. Υπάρχουν λίγα σημεία μέσα στην πόλη όπου τα πουλιά μαζεύονται γιατί γνωρίζουν πια ότι θα τα ταΐσουν οι επισκέπτες. Λούτρινα παιχνίδια, σουβενίρ, αλλά και βιβλία αποδεικνύουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τους εξωτικούς, λαμπρά χρωματισμένους, νεοφερμένους. Έχουν επηρεάσει μερικά από τα πλέον αρχιετυπικά σύμβολα του αγγλικού ύφους. Η εικόνα τους πλέον φιγουράρει στο λογότυπο μιας ομάδας ράγκμπι, μιας pub, αλλά και μιας μπίρας. Έχουν περάσει και στην προφορική παράδοση. Στις φήμες που κυκλοφορούν για την εμφάνιση των παπαγάλων αναμειγνύονται ρεαλιστικές αλλά και γοητευτικές εκδοχές. Ένας αστικός μύθος του συνδέει με τα γυρίσματα της θρυλικής, οσκαρικής ταινίας «Η Βασίλισσα της Αφρικής». Άλλη ιστορία θέλει τον διάσημο μουσουργό Τζίμι Χέντριξ να δίνει την ελευθερία στον Άνταμ και την Ιβ, το ζευγάρι οικός των παπαγάλων του. Δεν λείπουν και οι φήμες για ένα μυστικό κλουβί μέσα στο σπίτι του μουσικού George Michael, το οποίο έσπασαν διαρρήκτες. Ή για τα συντρίμια ενός αεροπλάνου που έπεσαν επάνω στην οροφή μιας συλλογής πουλιών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δραπετεύσουν. Λέγεται ακόμη ότι πολλοί παπαγάλοι ξέφυγαν από κλουβιά που καταστράφηκαν στη μεγάλη καταιγίδα, το φοβερό κυκλώνα ο οποίος έπληξε και την Αγγλία. Σε περιόδους έξαρσης της ζωοανθρωπονόσου ψητάκωση, πολλοί φαίνεται να ξεφορτώθηκαν τους παπαγάλους τους. Από την άλλη, το Λονδίνο διαθέτει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Αυτή ήταν η κύρια είσοδος για τα εξωτικά είδη που μεταφέρονταν εδώ από την εποχή των ανακαλύψεων και μετά. Τα πουλιά που βλέπουμε ελεύθερα σήμερα μάλλον είναι απόγονοι πολλών διαφορετικών δραπετών που ξέφυγαν σε διαφορετικές στιγμές. Η πρώτη μάλιστα δημόσια εμφάνισή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο τοποθετείται ήδη στο 19ο αιώνα. Οι παπαγάλοι που έχουν εδρεωθεί πλέον ανήκουν στο είδος δαχτυλιδολέμης ψητακίσκος. Έχουν απλωθεί σε αστικές περιοχές της Νότιας Αγγλίας και κυρίως μέσα και γύρω από το Λονδίνο. Σταδιακά επεκτείνουν τις επικράτειές τους βορειότερα. Προέρχονται από την Ινδία και την Αφρική. Πιο διαδεδομένοι όμως είναι οι Ασιάτες. Παγκοσμίως είναι η πιο επιτυχημένη άπικη της τάξης των παπαγάλων. Με τη βοήθεια βεβαίως του ανθρώπου έχουν απικήσει 40 περίπου νέες χώρες. Στο Λονδίνο, οι φτερωτοί δραπέτες βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον με πολλούς κήπους και πολλά πάρκα. Αλλά και ανθρώπους που αγαπούν να ταΐζουν τα ελεύθερα πουλιά. Μπορεί να συμπεριληφθούν στα ημερόφυλλα ή αλλιώς ανθρωπόχωρα είδη, που προσαρμόζονται εύκολα στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Τους έχει βοηθήσει η δημιουργία μεγάλων πόλεων, αλλά και η καταστροφή των δασών. Τόσο η αστικοποίηση όσο και η αποδάσωση δεν είναι δικό τους έργο.
Εν ολίγης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ψητακίσκη δεν είναι η αιτία για ένα διαταραγμένο περιβάλλον, αλλά μάλλον είναι το αποτέλεσμα ενός διαταραγμένου περιβάλλοντος. Τρέφονται με καρπούς εξωτικών φυτών που έχουν φυτέψει οι άνθρωποι. Ταΐζονται από ανθρώπους. Δεν είναι αρπακτικά για να θηρεύουν άλλα ζώα, ενώ γίνονται και οι ίδιοι θυράματα αυτόχθονων αρπακτικών. Σε κάποιες περιοχές του κόσμου, το είδος τους θεωρείται επιβλαβές, όταν κάνει ζημιές σε καλλιέργειες και οποροφόρα δέντρα. Στη Βρετανία έχει σημειωθεί σοβαρή ζημιά σε αμπέλια. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ανταγωνιστεί αυτόχθονα είδη νυχτερίδων ή και άλλων πουλιών που γεννούν όπως και οι παπαγάλοι σε κοιλότητες δέντρων. Οι φωνές τους μπορεί να είναι ενοχλητικές σε κάποιους. Δεν αποκλείεται να γίνουν φορέας κάποιας ζωονόσου στο μέλλον. Περίπου 12.000 ξενικά είδη έχουν καταφέρει να εδραιωθούν στην Ευρώπη. Σε ένα ποσοστό 10-15% των ειδών αυτών, θεωρείται ότι μπορεί να δοθεί ο βαρύς χαρακτηρισμός χωροκατακτητικά. Έτσι λέμε σήμερα τα είδη που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στην κοινωνία, στο περιβάλλον ή στην οικονομία. Δεν είναι αβάσιμες οι κατηγορίες αυτές. Ξενικά είδη σε ευαίσθητα οικοσυστήματα όπως είναι τα απομονωμένα νησιά έχουν συμβάλει ή έχουν οδηγήσει στην εξαφάνιση σπάνια είδη αυτόχθονων ζώων. Στις Σεϊχέλες πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένα πρόγραμμα αφανισμού των εισηγμένων ψητακίσκων. Επειδή υπήρχε κίνδυνος να επηρεάσουν το απειλούμενο με εξαφάνιση αυτόχθονο είδος παπαγάλου. Οι γενικεύσεις ωστόσο μάλλον δεν ταιριάζουν με το πνεύμα των ημερών μας. Κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και μάλλον θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο τρόπο. Στα χρόνια της έντονης αστικοποίησης και της παγκοσμιοποίησης, οι παπαγάλοι μοιράζονται την ίδια κοινή μοίρα με πολλούς ανθρώπους, μακριά από τις αιστείες τους για μια καλύτερη ζωή στην πόλη. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος αναγνωρίζει σε αυτούς κάτι από τη δική του θεώρηση των πραγμάτων. Άλλοι βλέπουν έναν απειλητικό εισβολέα, ενώ άλλοι βλέπουν έναν φανταχτερό νεοφερμένο που αγωνίζεται κι αυτός να ζήσει.